Με ένα βραβείο και ένα τίτλο που αποτελεί αναγνώριση, όπως είπε, μιας μεγάλης προσπάθειας και συμβολής στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, το δραστικό περιορισμό των παράνομων ροών προς τη χώρα μας και την εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών, βραβεύτηκε ο στρατηγός αναποστρατεία, επίτιμος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης, από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη. Συνέβαλε αποφασιστικά στα χρόνια της αρχηγίας του και στο δραστικό περιορισμό των παράνομων ροών προς τη χώρα μας, την εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών, αλλά και στην αντιμετώπιση της προσπάθειας εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου από τη γείτονα χώρα το Μάρτιο του 2020. Πρόκειται για την απονομή διαμνημόνευσης μεταναστευτικής αρρωγής πρώτης τάξης που απονεμήθη στον κύριο Καραμαλάκη, στο πρόσωπο του οποίου τιμήθηκαν οι γυναίκες και οι άντρες της ελληνικής αστυνομίας που νυχθημερών, όπως επισημάνθηκε, επιχειρούν τόσο στα χερσαία σύνορα της χώρας όσο και εντός της επικράτειας. Εκτίμησα, όπως όλοι μας, την αίσθηση καθήκοντος που το διακρίνει, την αγάπη του για το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Στο πρόσωπό του τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελλάς που νυχθημερών υπηρετούν και επιχειρούν στα χερσαία σύνορά μας, όσο και στα στενά τις γειτονές των μεγάλων πόλεων όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης. Ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα αστυνομικός από κάθε μετερίζει εργάστηκαν άοκνα, με ζήλο και αυταπάρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική ασφάλεια της χώρας και η κοινωνική ομαλότητα. Μια προσπάθεια στην οποία υπερσκελίστηκαν τόσο τα ανθρώπινα σωματικά και ψυχικά όρια, όσο και χρόνιες αγκυλώσεις για την υλικοτεχνική υποστήριξη του σώματος. Ο κύριος Καραμαλάκης δήλωσε συγκινημένος για τη βράβευση και αναφέρθηκε στις δύσκολες μέρες του 2020 στον Εύρο, που μέσα σε μια νύχτα η ελληνική αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει, όπως είπε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, αλλά και την ασφάλεια του πολίτη, χωρίς κοινωνικές αναταραχές και φαινόμενα βίας. Η ελληνική αστυνομία, εν μια νυχτή, κλήθηκε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια νέου είδους απειλή, μια υβριδική απειλή και να υπερασπιστεί την εσωτερική ασφάλεια της χώρας μας, διασφαλίζοντας όχι μόνο την εθνική μας ακεραιότητα, αλλά και τη διεθνή εικόνα της χώρας, καθώς τα σύνορά μας αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης.